ο έφορος της ομάδας, ο κύριος Γρηγόρης Πετρίδης είναι στη γραμμή. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς, παιδιά, να είστε καλά. Να ξεκινήσω από την γενική συνέλευση του ΑΣ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί η ΠΑΕ, εντάξει, είναι το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα, αλλά μιλάμε και για τα υπόλοιπα 20 τμήματα. Έτσι. Είναι καλό να ενημερώνεται ο κάθε φίλος του ΠΑΚΟ, κάθε μέλος του συλλόγου για την πορεία των τμήματων. Είναι απαραίτητο, μάλλον. Είναι η μάνα, είναι. Ναι. Είναι πολύ χρήσιμο. Η ενημέρωση είναι η μάνα. Η ενημέρωση. Κύριε Πετρίδη, θυμάμαι πέρυσι στη Γενική Συνέλευση που κάνατε μία πρόταση για τον κύριο Κατσαρή. Προσωπικά για τον κύριο Κατσαρή. Δεν ακολούθησε κάτι έτσι, δεν υπήρξε κάποια συνέχεια σε εκείνο το θέμα που είχατε πει. Για την ονομασία, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Εντάξει, έκανα μία πρόταση. Υπάρχουν τόσοι χώροι σε αυτό, κάποια αίθουσα για να ονομαστεί προς τιμή του ανθρώπου, ο οποίος τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και συνήθως αυτούς τους τιμούμε μετά θάνατον, ας τον τιμήσουμε και εν ζωή, δεν είναι κακό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στο σύλλογο, το γνωρίζει τα τελευταία 13 χρόνια που είμαι μαζί του δίπλα και νομίζω είναι ένας εργάτης για τον σύλλογο. Μακάρι να βρεθούν και άλλοι σαν τον κύριο Κατσαρή. Απλά εκείνος ούτε καν το συζητάει, έτσι είναι άλλη η φιλοσοφία του. Για τον εαυτό... τριόφρονος ως... Ναι, για τον εαυτό του δεν είναι... Πολλές φορές πιο πολύ αμήνεται, παρότι... έστω και μετά από χρόνια δικαιώθηκαν οι θέσεις του, η προσφορά του, τουλάχιστον δεν θα φύγει κυνηγημένος αυτός, τουλάχιστον. Νομίζω πως είναι ο πιο πετυχημένος σε αυτό το πόστο. Φυσικά. Νομίζω ότι είναι ο πιο πετυχημένος. Και μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι που θέλουν να αντικατοπίσουν κάποια στιγμή. Ο άνθρωπος θα κουραστεί. Εδώ είναι το πρόβλημα. Θα τα παρατήσει και εκεί πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα αυτό που θα σηκώσει αυτό το τεράστιο φορτίο που λέγεται αρασιτέχνη. Γιατί πραγματικά πιστέψτε με, όταν είμαστε μαζί με τον κύριο Κατσαρή, πολλές φορές λέω πώς αντέχει αυτός ο άνθρωπος να τα βάζει πέρα με εκατοντάδες αθλητές, προπονητές, υπαλλήλους. Είναι μια τεράστια επιχείρηση. Και ας μας φαίνεται όλους, έλα δηλαδή δεν είναι τίποτα, όμως είναι μια τεράστια επιχείρηση. Δουλεύει για τον ΠΑΟΚ, είμαι σίγουρος, περισσότερο από τη δουλειά του, πολύ περισσότερο. Και είναι και συνεπής, έτσι, σε αυτά τα χρόνια, που ζούμε. Συνεπέστατος. Πάμε στο δικό σας τμήμα. Έχετε κάνει, σίγουρα, μετά από τόσο καιρό, τον απολογισμό της χρονιάς. Τα συν, τα πλην, πώς τα ζυγίζετε? Κοιτάξτε, ήταν μια χρονιά κατά το ίμιση πετυχημένη. Ναι. Να είμαστε ειλικρινείς, να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Εγώ προσωπικά έμενα ευχαρισμένος με την κατάξυση του κυπέλου, έστω και δύσκολα, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ότι και... Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι αποκλείσαμε τους δύο φιναλίστου στα play-off, τον Δούκα και τον Δικαία. Και τους αποκλείσαμε στην έδρα τους. Ναι. Αυτό πραγματικά ήταν μια τεράστια προσπάθεια. Και από τους αποκλείσαμε με άνεση και τους δυο. Και εκείνο που πραγματικά μας χάλασε είναι το φινάλε, όπως προείπατε, ότι δεν κατορθώσαμε να μπούμε ούτε καν στα play-off. Άρα για μένα προσωπικά η χρονιά δεν είναι πετυχημένη. Είναι πετυχημένη κατά το ίμιση. Ναι. Να υποθέσουμε ότι βάσει του ρόστερ που υπήρχε περιμένατε πολύ καλύτερη και πιο σταθερή απόδοση της ομάδας. Γι' αυτό προχωρήσατε και στην αλλαγή προπονητή. Είπατε τη μαγική κουβέντα. Σταθερή. Αυτό για μένα δεν υπήρξε. Και δεν υπήρξε όχι τα τελευταία. Στα πλέον δεν υπήρξε από την έναρξη του πρωταθλήματος μια και την ολοκλήρωση. Υπήρχε μια ομάδα η οποία έκανε σκαμπανεβάσματα, κοιλιές. Και πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Εκεί ίσως ήταν το σημείο το οποίο όχι μας ανάγκασε, μας έκανε στη σκέψη ότι μήπως έπρεπε να γίνει μια αλλαγή. Και πάντα ξέρετε, οι προπονητές είναι αυτοί που κινούν τα νήματα. Πιστεύουμε η αλλαγή προπονητού να δώσει νέα έγκριση στην ομάδα, να φρεσκάρει η ομάδα, γιατί αθλητές δεν μπορούν να τους αλλάξουμε όλους. Ο προπονητής πιο εύκολα αλλάζει. Αυτό το είπε ο Κατσαρής για το Βόλι. Έτσι είπε. Ναι, δικαιώθηκε. Βέβαια ήταν η αλλαγή που έγινε στη διάρκεια της χρονιάς και πέτυχε σίγουρα. Πέτυχε απόλυτα. Και όχι επειδή πήρε το πρωτάθλημα το Βόλι, επειδή το διεκδίκησε, όχι επειδή το πήρε. Επειδή στο τέλος η αλλαγή έφερε αποτέλεσμα. Άρα καταλογίζεται μια ευθύνη για την αποτυχία της χρονιάς στον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
δεν μπορώ να το καταλογίσω ότι έχει μόνο την ευθύνη αυτό. Γιατί κοιτάξτε, ας πω, και ο παίκτης βρίσκεται τέταρτο και δεν βάζει μπάλα σαν είχαν τελειώσει τον αγώνα. Ήταν μια... οι ευθύνες μοιράζονται. Mm-hmm. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Μπαίνεις μέσα, είσαι πρώτος τραυματοφύλακας, δεν κάνεις τον γκολ, ξανά είναι, δεν βάζεις τον γκολ. Είναι μια... δεν παίζει μόνος του προπονητής, δεν παίζει μόνο και οι παίκτες. Είναι μια ορχήστρα που πρέπει να είναι καλά συντονισμένη. Όταν το ένα δεν λειτουργεί και το άλλο λειτουργεί, δεν υπάρχει ταύτιση και σύμπνοια απόψε. Πρέπει να λειτουργούν και τα δύο. Εγώ θεωρώ ότι κάναμε ένα φρεσκάρισμα με την αλλαγή προπονητή και το πράγμα θα πάνε καλύτερα. Ήταν ένας προπονητής ο οποίος μην ξεχνάμε ότι έφερε και τρεις τίτλους στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι. Ένα ντάμπλ και ένα κύπελο. Εντάξει. Βεβαίως. Έχετε αποφασίσει, γιατί μιλάτε σαν ένα δεδομένο, ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής ομάδας? Κοιτάξτε, συζητάμε με 2-3 νέους προπονητές. Πιστεύω εντός των ημερών να καταλήξουμε. Είναι καλοί προπονητές, έχουν δείξει τα διαπιστευτήριά τους, έχουν πάρει τίτλους στις ομάδες που αγωνιζόντουσαν. Θα κάνουμε την καλύτερη επιλογή. Ο κύριος Μάντζος, ο κύριος Ερεκίδης είναι σίγουρα, όπως θα περιγράφεται. Ο κύριος Μάντζος, λέει, ο κύριος Ερεκίδης είναι σίγουρα. Τα χαρακτηριστικά τα έχουν. Όχι, δεν λέω ονόματα. Όχι. Εντάξει, ας πείτε κανένα όνομα, κύριε Πετρί, δεν θα γίνει τίποτα. Η αγορά μικρή είναι. Θα ψάξουμε ποιοι είναι οι νέοι, ποιοι πήραν τίτλους και θα τα πούμε. Δεν είναι τίποτα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Μήπως και με βοηθήσετε σε τελευταία ανάλυση. Δεν ξέρω. Θα κλείσει σύντομα. Σήμερα. Ναι, πρέπει. Γιατί η ομάδα είναι έτοιμη. Οι προσθήκες που μένουν να γίνουν είναι μία-δύο ίσως. Όχι παραπάνω. Τρεις δεν θα είναι. Κάνατε 17 ανανεώσεις, νομίζω. Ναι, βεβαίως. Όλοι συμφωνήσανε. Συμφωνήσαμε βέβαια και με τον Λοΐζο, τον τερματοφύλακα που είμαι, ο οποίος ξαφνικά ενώ δώσαμε τα χέρια και τελειώσαμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αναχώρησε για το εξωτερικό. Μάλιστα. Δεν ήταν έντοιμο αυτό που έκανε ο αθλητής αυτός. Γιατί ανέρεσε το λόγο και την συμφωνία? Φυσικά. Από τον ΠΑΟΚ πρέπει να σας πω, και εκείνο που με ενοχλεί εμένα είναι το εξής. Τώρα θα πούμε σε κοτσομπολιά και δεν μου αρέσει, αλλά από τον ΠΑΟΚ, αυτό που λέμε, μάγκες γίνονται στον ΠΑΟΚ. Διότι από τον ΠΑΟΚ έχουν φύγει προς το εξωτερικό 8 αθλητές. Δεν έστειλε αθλητές στο εξωτερικό όπου όλοι οι παίκτες που αγωνίζονται έξω περάσαν από τον ΠΑΟΚ. Άρα πώς τον είναι αλλιώς? Γίνεται καλή στον ΠΑΟΚ, να μην πω. Ναι. Γίνεται μάγκες, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαινε και στο σωματείο, βρε αδερφέ, και πες του: γεια σας. Δεν θέλω να μείνω για τους ΑΒΓ λόγους, δεν είναι? Μάλιστα. Όχι να συμφωνήσεις. Αυτό δεν μας το έκανε κανένας από τους 7 προηγούμενους που φύγανε. Όταν ερχόντουσαν, λέγαμε ότι διαφωνούσαμε ή συμφωνούσαμε στο καλό και εδώ είμαστε πάλι. Αλλά να συμφωνήσουμε σε όλα και να μας αφήνεις ίξυλους, αυτό αντιλαμβάνεστε είναι άσχημο πράγμα να γίνεται. Από όλους όσους τελείωσαν στην ομάδα, μόνο ο Λοΐζος φεύγει? Ναι, από όσο εννοείται αυτή τη συμφωνή που κάναμε. Ναι, μόνο ο Λοΐζος ανεχώρησε για το Λουξεμβούργο, από ό,τι έμαθα. Με τον ίδιο δεν μίλησα μετά τη συμφωνία που κάναμε. Ναι. Και λέτε ότι δηλαδή, ακολουθούν... τράπησε σε φυγή ο άνθρωπος. Ακολουθούν άλλες 2-3 συμφωνίες, λέτε, 2-3 μεταγραφές. Ναι. Μάλιστα. Είναι δεδομένο ότι στο χώρο, στο Χάντμπουργκ και τα λοιπά, μπαίνει και ο Ολυμπιακός? Το ξέρετε? Να σας πω ότι μέχρι και χθες που είχα πληροφορία, ναι, είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι σε αναζήτηση γηπέδου. Βέβαια δεν γνωρίζω σε ποιο σημείο έχουν έρθει οι συνομιλίες με το Δικαία, Παύλα Ξινής κτλ. Ναι. Εκεί λένε ότι τα βρήκανε σε ένα μεγάλο ποσοστό γηπέδου, γιατί μπορεί να υπάρχουν γήπεδα σε όλη την επικράτεια της Αθήνας, αλλά ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρω, θέλει να παίζει στην περιοχή του. Μάλιστα. Όπου δηλαδή είναι το Καραϊσκάκι, έτσι. Πώς το βλέπετε αυτό το ενδεχόμενο? Κοίταξε, θα δώσει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι, βεβαίως. Σίγουρα, δέστε τι έγινε με το βόλεϊ. Ναι, άλλο ναι, το να παίζει με Κηφισιά, με Παβοχαϊκό, και άλλο να παίζει με Ολυμπιακό για τη διοίκηση του τίτλου. Έτσι και στο Χάντμπουργκ θα γίνει κάτι ανάλογο, κάτι αντίστοιχο. Έχουμε την ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ, μπαίνει και ο Ολυμπιακός. Μπορεί αύριο να μπει και ο Παναθηναϊκός.
θα προσδώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Για τα οικονομικά, για τον προϋπολογισμό, να πούμε κάτι ή θα τα πείτε στη συνέλευση? Όχι, δεν θέλω να επισέλθω στα παιδιά. Όχι, ξέρετε, όχι νούμερα. Κάποια στιγμή που ο κύριος Κατσαρής ότι η νέα συμφωνία με τον κύριο Σαββίδη για τη χρήση του σήματος δεν θα είναι όπως η προηγούμενη με ένα συνολικό ποσό. Θα δούμε τι θέλει το κάθε τμήμα για να πρωταγωνιστήσει και στη βάση αυτή θα συζητήσουμε. Έτσι θα γίνει και με το Χάντμπολ. Κάπως έτσι θα γίνει. Δηλαδή εμείς, αυτό που λέει και ο πρόεδρος μας είναι ότι εμείς δεν θα θέλουμε τόσα και γεια σου. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους αθλητές, απέναντι στους προπονητές, οι ανάγκες των τμήματων, εν πάση περιπτώσει. Αν θέλει ο κύριος Σαββίδης να βοηθήσει, καλά θα κάνει να βοηθήσει. Αν πάλι πει ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα και βγάλει απορρίμμονες, θα δούμε, θα σκεφτούμε, θα σκεφτούμε. Δεν θέλουμε να τον επιβάλλουμε τον άνθρωπο. Δώσ' μας αυτά για να πρωταγωνιστούμε. Ναι. Πάω και είμαστε κι εμείς, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Για το Χάντμπολ είναι καλοπροαίρετα, πιστεύω θα βρεθεί μια άκρη να μας δώσει κάτι παραπάνω. Αν πάλι δεν θέλει, τι να πω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Για το Χάντμπολ είναι ξεκάθαρο ότι του χρόνου πάτε για τον Double, δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Και φέτος πηγαίναμε, αλλά φτάσαμε στα μισά. Ναι, ναι. Ο στόχος είναι αυτός και όλες οι κινήσεις θα γίνουν για αυτό το στόχο. Ομάδες, δεν παίζουμε μόνοι μας. Αν οι υπόλοιπες ομάδες ενισχυθούν περισσότερο από εμάς, αποκτούν ένα προβάδισμα. Αλλά όλα βέβαια παίζουν στο γήπεδο. Ναι, εμείς πέρυσι, για παράδειγμα, το φιναλίστ τον Δούκα τον είχαμε εκ το 7ο και ξαφνικά δεν που έφτασε. Ναι. Όπως εμείς και το Άργος. Ας κάνουμε κι εμείς τη διαφορά με λιγότερα χρήματα, με λιγότερο μπάτζετ. Μα μπορεί, γιατί να μπορεί να γίνει και αυτό? Βεβαίως. Ο στόχος βεβαίως πάντα του πάγει να πρωταγωνιστεί, έτσι. Που ήμουν στο κάτω σε όλα τα τμήματα. Μακάρι να γίνει αυτό που λέτε. Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας. Και εσείς να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.